Η όλη υπόθεση που έχει να κάνει με το νέο Καλλικράτη, μέσω των αλλαγών που προτίθεται να επιφέρει σε διάφορα επίπεδα, το Υπουργείο Εσωτερικών με κυρίαρχα τα θεσμικά, αλλά και εκείνο του εκλογικού συστήματος, απασχολούν έντονα την αυτοδιοίκηση. Η απλή αναλογική είναι η κατεύθυνση στην οποία και προωθεί η κυβέρνηση. Ωστόσο, το ζήτημα σύμφωνα με την ΚΕΔΕ είναι η εφαρμογή ενός μοντέλου που να εξασφαλίζει την κυβερνησιμότητα. Για να περιμένουμε να μας το δώσει και επίσημα πριν το Πάσχα. Εγώ ήμουν μαζί του προχθές, είχαμε μια συνάντηση με την ιδιότητά μου, την πρόεδρο της ΚΕΔΕ. Υπάρχουν τα κείμενα, γράφονται, αλλά δούμε ολοκληρωμένα. Υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις αυτά τα οποία γράφονται στα διάφορα site. Η απλή αναλογική είναι κάτι που θέλει η κυβέρνηση. Εμείς θα το κουβεντιάσουμε μόλις το πάρουμε, θα το δούμε ποιο πλαίσιο κινείται. Μας ενδιαφέρει να υπάρχει κυβερνησιμότητα στην αυτοδιοίκηση, γιατί χωρίς κυβερνησιμότητα δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά και στη Μεσσηνία ακόμα παραδείγματα που δήμοι που χάνουν την πλειοψηφία τους δεν μπορούν να προχωρήσουν. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα μοντέλο τέτοιο το οποίο να δίνει τη διακυβέρνηση και την κυβερνησιμότητα. Αυτό είναι το ζητούμενο, πιστεύω ότι το Υπουργείο να το δώσει. Όπως σημείωσε ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Πύλου Νέστορος Δημήτρης Καφαντάρης, υπάρχει ικανοποίηση από την εξαγγελία του προγράμματος Φιλόδημος και τα όσα αναμένεται να έρθουν για την ενίσχυση της λειτουργίας της αυτοδιοίκησης. Η ΚΕΔΕ διεκδίκησε τα 2 δισεκατομμύρια που λέγαμε είναι αυτοδιοίκηση. Από ό,τι φαίνεται, εισακουστήκαμε. Ήδη το πρώτο κομμάτι του Φιλόδημος 1 είναι σε εξέλιξη που αφορά παιδικές χαρές, μηχανήματα έργου αλλά και σχολικές παρεμβάσεις. Ακολουθεί τα 2 δισεκατομμύρια το δάνειο, το οποίο θα πάρει η χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, για εργαλείδρευση, αποχέτευση, μικρά, για οδοποιία αγροτική, για παρεμβάσεις. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι θα πρέπει η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού να έχει τα δικά της λεφτά. Δεν μπορεί την πλατεία ενός μικρού χωριού να τη φτιάχνει η περιφέρεια. Πρέπει ο καθένας να έχει το δικό του ρόλο. Η περιφέρεια, ναι, είναι ένας θεσμός που τον στηρίζουμε για τα μεγάλα διαδημοτικά αναπτυξιακά έργα της περιφέρειάς μας. Τα μικρά όμως δημοτικά έργα πρέπει να έχει λόγο και παρέμβαση ο Δήμος. Άρα λοιπόν χρειάζεται ξεχωριστή χρηματοδότηση ώστε να μπορούν ο κάθε Δήμος να μπορεί να υλοποιεί τα δικά του μικρά έργα αναπτυξιακά.